Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι με μία ακόμα νέα συσκευή που έχω στα χέρια μου. Εκτός από το Realme 8 Pro που έχουμε δει στο δικό του ξεχωριστό unboxing βίντεο, έχω και το Realme 8, το απλό σε εισαγωγικά νέο μοντέλο της σειράς. Εδώ ίσως μπορεί να πει κανείς ότι οι αλλαγές σε σχέση με το Realme 7 είναι πιο χρήσιμες και σημαντικές. Θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς προσφέρει η νέα συσκευή της εταιρείας. Παραδοσιακά το έχω σφραγισμένο στη συσκευασία του, στο συγκεκριμένο βίντεο προφανώς θα το ανοίξω να το δούμε μαζί για πρώτη φορά και στη συνέχεια μαζί με το Realme 8 Pro θα τα χρησιμοποιήσω για αρκετές ημέρες για να έχω μια λίγο καλύτερη εικόνα του πώς μεταφράζεται στην πράξη το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών που έχει το νέο τηλέφωνο της εταιρείας. Η Realme μας κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη, αναφέρει στο πίσω μέρος της συσκευασίας τα βασικά χαρακτηριστικά του Realme 8. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που έχει κάνει η εταιρεία είναι ότι πλέον το τηλέφωνο έρχεται με μία AMOLED οθόνη στις 6,4 ίντσες και με ρυθμό ανανέωσης στα 60 Hz. Παρόλα αυτά, οπτικά και σε χρωματική απόδοση είναι μία σαφή βελτίωση σε σύγκριση με την οθόνη του Realme 7. Έχει και εδώ μια βασική κάμερα στα 64 MP και αυτό μια αναβάθμιση σε σύγκριση με το Realme 7 που κυκλοφόρησε επίσημα στην ευρωπαϊκή αγορά. Συνολικά 4 κάμερες στο πίσω μέρος του. Πολύ λεπτό και ελαφρύ σύμφωνα με την εταιρεία, όπως έχουμε δει και στο αντίστοιχο βίντεο για το Realme 8 Pro. Ισχύει αυτό, είναι αρκετά εντυπωσιακά μικρές μάλλον οι διαστάσεις των συσκευών. Helio G95 επεξεργαστής της MediaTek στο εσωτερικό του. Ο ίδιος με το αμέσως προηγούμενο Realme 7, παρόλα αυτά με πολύ καλές επιδόσεις, 30W ταχεία φόρτιση αντί για 50 στο Realme 8 Pro και μια αρκετά μεγάλη μπαταρία με χωρητικότητα 5.000 mAh. Η έκδοση που έχω στα χέρια μου, που έστειλε η Realme για τη δοκιμή του, έχει 128 GB αποθηκευτικού χώρου και 6 GB μνήμης RAM και είναι αυτή που θα κυκλοφορήσει επίσημα στη χώρα μας. Μαχαίρι λοιπόν για μία ακόμα φορά, πάμε πάλι στο πίσω μέρος της συσκευασίας να κόψουμε την ταινία ασφαλείας. Μαχαίρι στην άκρη, λοιπόν, κόβουμε τη ζελατίνα με όχι ιδιαίτερο σεβασμό, παρόλα αυτά βγήκε σχεδόν όλη στην άκρη. Και η ζελατίνα, πολύ ενδιαφέρον το ότι δεν φαίνεται στο πλάνο τι γίνεται στον γύρω χώρο. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτί του Realme 8. Πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε, να δούμε γρήγορα τα περιεχόμενά του. Λοιπόν, έλα. Το παράκανα. Λοιπόν, δεύτερο μικρό φακελάκι, κουτάκι, το οποίο έχει προφανώς τη φύτη σιλικόνης που έχουν όλα τα τηλέφωνα της εταιρείας. Για μία ακόμα φορά να πω ότι αυτό το λίγο πιο σκούρο χρώμα έχει μια πολύ συγκεκριμένη χρησιμότητα, δεν κυτρινίζει το ίδιο εύκολα η θήκη μετά από λίγο καιρό και δεν φαίνεται άσχημη, την αφήνουμε στην άκρη. Οδηγίες, μπράβο τους. Τι άλλο έχουμε, τίποτα άλλο. Το SIM Ejector, το εργαλείο για να μπορούμε να ανοίξουμε το σιρταράκι να βάλουμε την κάρτα SIM. Και αυτό στην άκρη, το ίδιο το Realme 8, το οποίο προς το παρόν το αφήνουμε και αυτό. Και προφανώς καλώδιο. USB Type-C σε USB Type-A με πορτοκαλί αυτή τη φορά η λεπτομέρεια στο εσωτερικό του, όχι πράσινο όπως το Realme 8 Pro, τώρα η διαφορά κανείς δεν ξέρει γιατί υπάρχει και ο ίδιος ο φορτιστής ο οποίος είναι 30W όσο υποστηρίζει και το ίδιο το τηλέφωνο, ιδιαίτερα χρήσιμο αυτό σε μια κατηγορία που άλλες εταιρείες βάζουν φορτιστή μικρότερης παροχής από αυτή που υποστηρίζει το ίδιο το τηλέφωνο. Λοιπόν, κλείνω και βλέπουμε το ίδιο το Realme 8. Να βγάλουμε τώρα και το ίδιο το τηλέφωνο από το σακουλάκι που παραδοσιακά το συσκευάζει η εταιρεία. Λοιπόν, ωραία, το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Διαφορετική συνολικά η εξωτερική κατασκευή του Realme 8 σε σύγκριση με το Realme 8 Pro. Γυαλιστερό πλαστικό αυτή τη φορά στο πίσω μέρος της συσκευής. Παίρνουμε και το αυτοκόλλητο μετά αναγνωριστικά. Παρ' όλα αυτά και εδώ η λεπτομέρεια με τη διχρωμία και το Dare to Leap, το μότο της εταιρείας που για κάποιο λόγο θεωρεί ότι είναι αρκετά σημαντικό να το αναφέρει στο πίσω μέρος των συσκευών της, παρόλα αυτά είναι μια σχεδιαστική λεπτομέρεια, ίσως λίγο υπερβολικό για κάποιους, ειδικά στο μαύρο χρώμα που μπορεί να το επιλέξει κάποιος που θέλει μια λίγο πιο σοβαρή εμφάνιση συσκευή. Παρόλα αυτά λοιπόν, όντως ελαφρύ σχετικά για την κατηγορία του και για μια τόσο μεγάλη μπαταρία στο εσωτερικό του, αρκετά λεπτό επίσης είναι το Realme 8. Οι 4 κάμερες στο πίσω μέρος του έχουν ακριβώς την ίδια διάταξη με το Realme 8 Pro. Αυτή η συμμετρία είναι χρήσιμη. Παρ' όλα αυτά, πιθανόν να μην ξεχωρίζει τόσο οπτικά σε σύγκριση με το θεωρητικά καλύτερο τηλέφωνο της σειράς. Πρακτικό κομμάτι τώρα, η υποδοχή για κάρτες SIM, όπως είπαμε, υπάρχει και το εργαλείο για να μπορούμε να τη βγάλουμε στη δεξιά πλευρά.
power button και πλήκτρα έντασης. Ο αισθητήρας αποτυπωμάτων είναι και εδώ ενσωματωμένος στην οθόνη από τη στιγμή που και το Realme 8 χρησιμοποιεί ένα AMOLED panel. Στο κάτω μέρος δεν μου έφυγε από τα χέρια. Στο κάτω μέρος έχουμε USB Type-C, το ηχείο του τηλεφώνου και υποδοχή για ακουστικά. Πάντα καλοδεχούμενοι σε συσκευές της μεσαίας κατηγορίας και μόνο ένα μικρόφωνο στην πάνω πλευρά για στερεοφωνικό ήχο σε βίντεο και noise cancellation. Λοιπόν, έχουμε ζελατίνα, μάλλον ένα μικρό screen protector ήδη προεγκατεστημένο στην οθόνη. Να την ανάψουμε, να περιμένουμε να ανοίξει για πρώτη φορά το τηλέφωνο. Στις 6,4 ίντσες τώρα είναι λογικό το συνολικό του μέγεθος, το πλαίσιο γύρω από την οθόνη αυτή είναι αρκετά περιορισμένο, ελάχιστα μεγαλύτερο στο κάτω μέρος. Και στην πάνω πλευρά, πάνω μάλλον ακριβώς από την οθόνη, η γρίλια για το ακουστικό δεν φαίνεται να υπάρχει LED ειδοποιήσεων. Υπάρχει ένα πολύ μικρό πλαίσιο, μια πολύ μικρή διάφανη εγκοπή, η οποία έχει στο εσωτερικό τον αισθητήρα που υπολογίζει το φωτισμό στο γύρω χώρο και πότε πλησιάζουμε τη συσκευή στο πρόσωπό μας. Λοιπόν, μέχρι να ανοίξει πρώτη φορά, μια μικρή παύση στο βίντεο, περνάω τον οδηγό εκκίνησης και επανέρχομαι αμέσως μετά. Πέρασα λοιπόν τον οδηγό εκκίνησης, είναι έτοιμο πλέον για να το χρησιμοποιήσω το Realme 8. Πριν δούμε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, έχει ενδιαφέρον η συσκευή, έρχεται με Android 11 και το νεότερο Realme UI στην δεύτερη έκδοσή του, όπως άλλωστε και το Realme 8 Pro. Κάποια παλιότερα τηλέφωνα της εταιρείας δεν έχουν αναβαθμιστεί ακόμα στη νεότερη έκδοση του γραφικού περιβάλλοντος και αντίστοιχα του λειτουργικού συστήματος. Είναι μια διαδικασία η οποία ακόμα συνεχίζεται. Αφήνουμε λοιπόν αυτό στην άκρη, πάμε να δούμε τον αισθητήρα αποτυπωμάτων, να ξεκινήσουμε με αυτόν όπως πάντα. Έχω καταχωρήσει το αποτύπωμά μου στον αισθητήρα, είναι ίσως λίγο χαμηλότερα από το ιδανικό όπως και στο Realme 8 Pro. Παρ' όλα αυτά, εδώ μια διαφορά είναι ότι καθυστερεί λίγο περισσότερο να ξεκλειδώσει τη συσκευή σε σύγκριση με το Realme 8 Pro. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, μονίμως αναγνωρίζει το αποτύπωμα με την πρώτη προσπάθεια. Προφανώς αισθητήρας οπτικής τεχνολογίας σε αυτή την κατηγορία τιμής δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Τώρα για την ίδια την οθόνη, είπαμε 6,4 ίντσες η διαγώνιός της και 2400x1080 pixels η ανάλυσή της, αρκετά ζωντανό και έντονο το AMOLED panel σε χρωματική απόδοση και παραδοσιακά η εταιρεία έχει αρκετές διαφορετικές επιλογές προκειμένου να φέρουμε την οθόνη ακριβώς εκεί που τη θέλουμε. Υπάρχει η προστασία ματιών για να μειώνει την πλήρη απόχρωση του φωτισμού, η οποία έχει και επιλογές για το πότε θέλουμε εμείς να ενεργοποιείται ή αν θέλουμε να είναι μονίμως ενεργή. Λοιπόν, έχουμε επιλογή για τη θερμοκρασία του χρώματος, το εφέ που κάνει λίγο πιο ζωντανά τα βίντεο σε συγκεκριμένες εφαρμογές και δεν είναι απαραίτητα τόσο χρήσιμο και μπορούμε να αλλάξουμε συνολικά τη χρωματική απόδοση. Εδώ θα προτιμούσαμε από το Realme 8 να μην, είναι προεπιλογή, να μην έχει σαν προεπιλογή τη ζωντανή λειτουργία. Παρόλα αυτά, υπάρχει πάντα η επιλογή να την αλλάξουμε σε μια λίγο πιο ήπια χρωματική απόδοση. Η οθόνη τώρα έχει και τη δυνατότητα προβολής HDR βίντεο, κάτι που πλέον θεωρείται δεδομένο και στη μεσαία κατηγορία. Παραδοσιακά η συσκευή αναγνωρίζεται προφανώς κανονικά από την εφαρμογή του YouTube, να διαλέξουμε το συνηθισμένο μας HDR βίντεο και... αφού αναμενόμενα να δούμε τη διαφήμιση του eFood που παίζει παντού στην κυριολεξία. Λοιπόν, το βίντεο είναι αυτό, να βάλουμε και σε full screen τη συσκευή, εντυπωσιακά ζωντανά και έντονα χρώματα από την οθόνη του Realme 8 και είναι πραγματικά απολαυστικό να βλέπει κανείς βίντεο σε αυτή. Όμως, όπως και το Realme 8 Pro, έτσι και το οικονομικότερο μοντέλο, δεν έχει στερεοφωνικό ήχο. Για κάποιο λόγο το ακουστικό του δεν λειτουργεί σαν δεύτερο ηχείο. Η μέγιστη ένταση βέβαια είναι αρκετά καλή από το ένα ηχείο που υπάρχει στο κάτω μέρος του, όμως αν το κλείσουμε με το χέρι μειώνεται σημαντικά. Και εκτός αυτού, μάλλον εδώ φαίνεται ότι η Realme έχει αυξήσει την ένταση προκειμένου να μην είναι αισθητό τόσο ότι παίζει από τη μία πλευρά μόνο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή πλέον και σε αυτή την κατηγορία αρκετές συσκευές έχουν στερεοφωνικό ήχο, θα θέλαμε να υπάρχει και στο Realme 8. Και πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά και τις τέσσερις κάμερες στο πίσω μέρος της συσκευής. Είπαμε η βασική από αυτές έχει πλέον υψηλότερη ανάλυση στα 64 MP με έναν αρκετά καλύτερο ποιοτικά αισθητήρα σε σύγκριση με το Realme 7. F-stop 1.8 το διάφραγμα στο φακό της, όπως και σε πολλά τηλέφωνα της Realme και όχι μόνο, για αρκετά καλές φωτογραφίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έχουμε μία δεύτερη κάμερα με υπερευρυγόνιο φακό, 8 MP ανάλυση, ένα σημαντικά μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία και ουσιαστικά είναι αυτό που περιμένει κανείς στη μεσαία κατηγορία. Οι άλλες δύο κάμερες τώρα είναι και εδώ περισσότερο για να είναι 4 εμπορικά και πιο εντυπωσιακές σε εμφάνιση. 2 MP μάκρο κάμερα για φωτογραφίες από πολύ μικρή απόσταση και ένα αισθητήρα βάθους για φωτογραφίες πορτρέτου και πάλι στα 2 MP. Λοιπόν, ξεκλειδώνουμε. Τώρα ξεκλείδωσα πιο γρήγορα. Οκ.
Ξεκλειδώνουμε λοιπόν το Realme 8, πάμε στην εφαρμογή της κάμερας, η οποία ανοίγει για πρώτη φορά, να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί και τι φωτογραφίες μπορεί να βγάλει. Την αφαιρώ τώρα για δείγμα, θα φέρω το Realme 8 Pro. Λοιπόν, αυτή είναι η βασική κάμερα του τηλεφώνου, βγάζουμε μια φωτογραφία, αποθηκεύεται αρκετά άμεσα. Ναι, συμφωνούμε. Λοιπόν, πάμε να το ξανακάνουμε για να μην μας ενοχλεί αυτό. Αποθηκεύεται λοιπόν αρκετά άμεσα, περιμένουμε λίγο για την επεξεργασία της. Στο βαθμό που μπορεί κανείς να την κρίνει τόσο άμεσα, φαίνεται να βγάζει αρκετά καλές φωτογραφίες. Θα το δούμε βέβαια αυτό και στο αναλυτικό του review. Δεύτερη κάμερα με υπερευρυγόνιο φακό, μια μικρή καθυστέρηση για να αλλάξει από τη μία στην άλλη. Παρ' όλα αυτά, είπαμε 8 MP η συγκεκριμένη κάμερα, αναμενόμενα η λεπτομέρεια σε κάθε φωτογραφία θα είναι μειωμένη. Λοιπόν, και έχουμε ένα 2x zoom, το οποίο γίνεται ψηφιακά από τη βασική κάμερα. Εδώ η Realme συνήθως πετυχαίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε σύγκριση με άλλες εταιρείες. Και ένα 5x zoom, το οποίο και πάλι γίνεται ψηφιακά, αλλά όπως βλέπουμε, επειδή είναι ψηφιακό και δεν υπάρχει σταθεροποίηση στην κάμερα, είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει κανείς τη συσκευή σταθερή για να βγάλει φωτογραφία. Τώρα, στην κατηγορία περισσότερα και ψάχνουμε ultra macro, θα βρούμε και την κάμερα με το macro φακό, η οποία δεν έχει autofocus, κάτι που σημαίνει ότι όπως μας ενημερώνει η εφαρμογή, πρέπει να είμαστε περίπου 4 εκατοστά από το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε για να βγει αρκετά καλή η φωτογραφία. Στη λίγη ώρα που χρησιμοποιώ ήδη το Realme 8, ο Helio G95 δεν φαίνεται να δυσκολεύεται σε κάτι να κάνει μάλλον ό,τι ζητήσουμε η συσκευή χωρίς κάποιο είδους καθυστέρηση. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι είναι εντυπωσιακά γρήγορο το τηλέφωνο. Ο επεξεργαστής είναι γνωστός και από το αμέσως προηγούμενο Realme 7 αλλά και από συσκευές άλλων εταιριών. Πολύ καλή απόδοση τουλάχιστον για την κατηγορία που ανήκει. Αρκετά καλός και σε παιχνίδια και μάλιστα εδώ οι υποσυνθήκες είναι και λίγο καλύτερος από τον Snapdragon 720G που έχει το Realme 8 Pro στο εσωτερικό του. Βέβαια αυτό είναι κάτι που και πάλι πρέπει να το επιβεβαιώσουμε στην πράξη. Από εκεί και πέρα είπαμε η μπαταρία στο εσωτερικό του τηλεφώνου είναι μεγάλη στα 5000 mAh. Τώρα εδώ βλέπω και τις δαχτυλίες που έχει γεμίσει το πίσω μέρος του Realme 8. Είναι ένα μειονέκτημα μιας τόσο γυαλιστερής επιφάνειας. Λοιπόν, πίσω στην μπαταρία, 5.000 mAh η χωρητικότητά της και με δεδομένη τη χωρητικότητα αυτή είναι όντως εντυπωσιακά λεπτό το τηλέφωνο, όχι βέβαια ιδιαίτερα ελαφρύ, στο βαθμό που είναι λογικό μάλλον δεν ενοχλεί το βάρος του και συνολικά αυτή είναι μια πρώτη εικόνα για τη συσκευή. Προφανώς θα το χρησιμοποιήσω αρκετά για να επανέλθουμε με το αναλυτικό του review. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια από εμένα και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα.